Ευχαριστώ εκ μέρους των φορέων για την δυνατότητα που μας δίνεται να εκθέσουμε τις απόψεις μας, για ποιους λόγους ακριβώς τόσο ως φορείς όσο και η κοινωνία των περιοχών επιρροής των αιωλικών στα άγραφα αντιτιθέμεθα σε συγκεκριμένη επιδίωξη. Κύριε Ευρωβουλευτές, όπως πιθανόν γνωρίζετε, οι πρώτες εργασίες που ξεκίνησαν στην περιοχή των Αγράφων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών με επίκεντρο σε αυτή τη φάση στην περιοχή του Τιμπάνου προκαλούν ήδη μεγάλη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις μέχρι τώρα αιτήσεις στην περιοχή φαίνεται ότι θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 650 ανεμογεννήτριες, άγνωστο αριθμό χιλιόμετρων εναέριων γραμμών μεταφοράς και δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων πρόσβασης σε υψόμετρα ακόμα και 2.000 μέτρων και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους όπως για την περιοχή μας η ιστορική Νιάλα. Τα υλικά πάρκα στα οποία είχαν αρχικά εγκατασταθεί εργολάβοι, αλλά κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων φορέων και κατοίκων υπαναχώρησαν, με τις γραμμές μεταφοράς τους θα καταστρέψουν περιοχές μέσα στην ζώνη ειδικής προστασίας ορνηθοπανίδας, SPA, με κωδικό SPA GR243-0002 άγραφα, και μέσα στο τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, TIFC, της περιοχής λίμνης Πλαστήρα, με κωδικό τόπου AT301100009. Τα σχέδια για εγκατάσταση των 650 ανεμογεννητριών στα άγραφα προμηνύουν τεράστιες καταστροφές φυσικού περιβάλλοντος, ενώ και η μαζική αλλαγή χρήσης ενεργής και η αλλίωση της οικολογικής φυσιογνωμίας της περιοχής εκτιμάται ότι θα έχουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλλά και στον τουρισμό της περιοχής. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληγές από το πέρασμα του κυκλώνα Ιαννός στις 18 Σεπτέμβρη του 2020, με ανυπολόγιστες καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και καλλιέργειες, όχι απλά δεν έχουν κλείσει, αλλά καμία απολύτως πρόβλεψη δεν υπάρχει για αντιπλημμυρικά έργα. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί λοιπόν τι θα συμβεί αν τα συγκεκριμένα έργα πραγματοποιηθούν στην περιοχή μας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως συνολικά πλέον η περιοχή της Εύβοιας, παλιότερα η Νότια Εύβοια, πλέον και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, όταν με το φυσικό περιβάλλον ανεπηρέαστο είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Φυσικά δεν ήταν τυχαίες εξελίξεις, μιας και μιλάμε για ανυπαρξία αντιπλημμυρικών έργων. Ένα λοιπόν χρόνο μετά το πέρασμα του Ιαννού και λίγες μόλις ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και αλλού, έχει φουντώσει ιδιαίτερα ο σκεπτικισμός, αλλά και η αντίθεση στην άναρχη, όπως προβλέπεται, ανάπτυξη ανεμογεννητριών στο σύνολο της επικράτειας. Είτε πρόκειται για βουνοκορφές, είτε για τον κάμπο που υπάρχει επίσης άναρχη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, είτε οπουδήποτε αλλού, θεωρώντας μεταξύ άλλων και υπεύθυνες για όλες αυτές τις καταστροφές. Και αυτό γιατί εκτός του γεγονότος ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει πιστεί για την αποδοτικότητά τους, καθώς είναι πράγματι γεγονός πως η συμμετοχή τους στη συνολική παραγωγή ρεύματος θα είναι ποσοστία πολύ πιο χαμηλή, θα αναφερθώ και λίγο παρακάτω, με σαφείς διακυμάνσεις της απόδοσής τους, στοιχείο που τις κάνει ακόμη πιο κοστοβόρες, αλλά και η άναρχη επέκτασή τους και η δυνατότητα χωροθέτησης ακόμα και σε περιοχές φυσικού κάλους ή περιοχές Natura, μεταξύ των οποίων και η ευρύτερη περιοχή των Αγράφων για την οποία συζητάμε εδώ σήμερα, δίνει σε επίδειξη επενδυτές, που δίνει σε επίδειξη επενδυτές ο πρόσφατα ψηφισμένος περιβαλλοντικός νόμος της σημερινής κυβέρνησης, είναι κατά τη γνώμη μας αυτός που πολλές φορές οπλίζει το χέρι πολλών και υποβαθμίζει ολόκληρες περιοχές. Για να είμαστε σαφείς, για μας είναι αναγκαία και χρήσιμη η αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας, η οποία όμως μπορεί και πρέπει να γίνει μέσα από έναν κρατικό φορέα ενέργειας και είναι κατά τη γνώμη μας το ίδιο αναγκαία με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είναι άφαντα στην περιοχή μας και το γιατί νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, γιατί απλά δεν έχουν κέρδος για τους ομίλους του χώρου και δεν αποτελούν τη βιτρίνα, δεν είναι αυτό που λέμε επιλέξιμα. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και να μιλάμε για ώρες. Άλλωστε, το ζήτημα της τροφής της ΑΠΕ είναι ζήτημα βαθιά πολιτικό, εκτός από αμυγός περιβαλλοντικό. Έχει όμως προπολού τοποθετηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων και των φορέων των περιοχών, οι οποίες θίγονται και οι οποίοι τίθενται αναφανδόν κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Κατά της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων άναρχα σε κάθε βουνοκορφή και σε κάθε πλαγιά της χώρας και δύο στις κορυφές των Αγράφων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να γνωρίζετε, είναι έντονη αυτή η αντίδραση και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Προσθετικά σε αυτό, κλείνοντας, εκτιμούμε πως με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών είναι επιτακτική ανάγκη η αντιπλημμυρική και η αντιπυρική θωράκιση των περιοχών των κατοίκων και θα έπρεπε οι ίδιοι σήμερα και κυρίως οι Έλληνες Ευρωβουλευτές να μιλάμε σήμερα γι' αυτό και όχι για το πώς θα εγκαταστήσουμε άναρχα και χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό ανεμογεννήτριες, ο ρόλος των οποίων στο κάτω-κάτω θα έλεγα ότι είναι απλά και μόνο συμπληρωματικός με μια συμμετοχή στο ποσοστό της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο επικράτησης να εκτιμάται στο 4 περίπου%,
Την ίδια ώρα, κατά την οποία ο ρηκτός πλούτος της χώρας μας καταρχάς στοχοποιείται και δαιμονοποιείται με άγνωστα σχέδια ως προς την αξιοποίησή του στο μέλλον. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ποια είναι και η θέση μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε ενάντια στην προώθηση της απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα, που περνάει μέσα από την εγκατάσταση ιδιωτικών αιωλικών πάρκων, που σχεδιάζουν να λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος και όχι τις ευρυμένες λαϊκές ανάγκες στο τομέα της ενέργειας. Την ίδια στιγμή, όπου το 17,9% του πληθυσμού αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, το 32,5% καθυστερεί τις πληρωμές λογαριασμών ενέργειας και τα τιμολόγια ρεύματος έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω από 150%. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, αντιτασσόμαστε. You have to conclude, petitioner. Στα άγραφα, κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και το ίδιο καλούμε να προβείτε και εσείς να κρατήσετε. Excuse me, petitioner, do you hear me? Yes, okay, you have to conclude. Ναι, κλείνω. 10 δευτερόλεπτα. Καλούμε να κρατήσει λοιπόν ανοιχτή την αναφορά όπως σας την οποία σας καταθέσαμε και να ζητηθούν γνώμες από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά να σταματήσει κάθε εργασία την κατάσταση ανεμογεννητριών. Κλείνοντας, λόγω και του θανάτου του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή, κλείνω με έναν στίχο τον οποίο μελοποίησε. Με τόσα φύλλα σκουραίνει ο ήλιος. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ.